Ήρθα να δω, ήρθα να δω τις μονάδες. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που είδα τον κύριο Περιφερειάρχη. Έχω και έναν ιδιαίτερο δεσμό με τυχείο, γιατί όπως σας είπα πριν, έχω υπηρετήσει ως κολοχαρούς εδώ στο Τρίτο ΕΤΕΘ, όταν ήταν στις Καριές και στη Λαγκάδα των Τελών Πιπλωτών. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι στο πλευρό της κοινωνίας εκ της φύσεως της αποστολής της, ούτως ή άλλως είναι υπεύθυνης για την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία των Ελλήνων. Και δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι για να το πετύχουμε αυτό, είμαστε λοιπόν εδώ για τους Έλληνες και σε όλοι ό,τι μπορούμε προσφέρουμε και εμείς στην ελληνική κοινωνία. Και το ξέρετε ότι είμαστε πολύ κοντά, κυρία Περιφερειάρχα, σε ό,τι χρειαστεί, σε ό,τι ζητηθεί. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι παρούσες. Έχουμε δώσει ένα μεγάλο, αρκετά σημαντικό μέρος του δυναμικού μας και του υγειονομικού προσωπικού στην προσπάθεια εμβολιασμού των Ελλήνων στην επιχείρηση ελευθερία. Συνεχίζουμε, γιατί πάνω σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, έχουμε και αυτό το βραχνά της ασθένειας, του COVID, ο οποίος όμως είναι ένας βραχνάς που ταλαιπωρεί όλη την Ευρώπη και εμπολίσει όλη την Ιφίλιο. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και σε αυτό. Και οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα επί των επάξεων και εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα, την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία, όπως σας είπα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Και θα σταθούμε αλλογή σε κάθε προσπάθεια και κάθε ανάγκη που έχουν τα στρατεύματα και ο κύριος Ταξίας, σαν επικεφαλής και ο κύριος Δυνάρχης, στο βαθμό που είναι εφικτό μέσα στις δυνάμεις μας και μέσα στο πλαίσιο το διοικητικό. Θα είμαστε αλλογοί σε κάθε προσπάθεια, κάθε τι που μπορεί να χρειαστείτε, θα είμαστε δίπλα σας. Θα μας θεωρείτε ότι είμαστε δίπλα σας.